στον κόσμο. Αυτό θα το δούμε λίγο αργότερα. Αυτά είναι τα παιδάκια της που έχουν κάνει και ζωγραφιές. Και αγοράκι και κοριτσάκι. Η Εύη τους συνάντησε για αρκιά και θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο. Λοιπόν, πάμε τώρα παρακάτω και πάμε στο σύλλογο Ανιάτων. Στο άσυλο Ανιάτων. Θέλω να δείτε ένα χώρο που φιλοξενεί ανθρώπους με προβλήματα. Είναι ένα κτίριο που μετρά πολλά χρόνια πίσω, σχεδόν έναν αιώνα. Γίνεται μια προσπάθεια σε συγκεκριμένα διαστήματα με SMS να βοηθάμε αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχει λοιπόν 2 με 7 τώρα Νοεμβρίου να στέλνετε SMS γράφοντας τη λέξη αμαία στο 54234. Αυτό για το άσυλο Ανιάτων στην Κυψέλη στέλνουν SMS με τη λέξη αμαία στο 54234. 1,23 του ευρώ πηγαίνουν εκεί. Θέλω να σας γνωρίσουμε μαζί με τον Σπύρο Σιγούρο αυτό το χώρο εκεί με προσωπικές ιστορίες πολύ ξεχωριστές. Αυτή η γυναίκα που βλέπετε η χρωματιστή από τα 15 της είναι στο καροτσάκι και είναι χρωματιστή γιατί στη ζωή της εδώ και 50 χρόνια είπε ή θα ζήσω και θα χαμογελώ και θα κάνω δίπλα μου παντού, θα βάλω στη ζωή μου παντού το χρώμα ή πρέπει να αυτοκτονήσω, γιατί στα 15 της προσπάθησε να το κάνει και αυτό. Μετά υπάρχει ένας άλλος κύριος που φοράει ένα κόκκινο παντελόνι, πολύ ωραίος άντρας φαίνεται στα νιάτα τότε, ήταν πολύ ωραίος, και λέει το εξής: ο πατέρας μου είχε μια από τις μεγαλύτερες παιχνιδοβιομηχανίες, όμως ήρθε η Κίνα και τα έκλεισε. Έτσι κι εγώ αναγκάστηκα να είμαι πια στο άσυλο. Τα 4 τελευταία χρόνια αυτός δεν είναι πια, είναι πια στο καροτσάκι και δεν μπορεί να κινηθεί. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν με τον μπαστούνάκι του. Και άλλες ιστορίες ζωής που θα δείτε σε αυτό το βίντεο, γιατί μετά η επικαιρότητα είναι σκληρή και θέλω έτσι να μπούμε με συνέστημα και να κάνουμε το καλό. Αγαπητέ Γιάννη Γαλανούλη, δώστε μου άλλη μια φορά για το άσυλο Ανιμάτων και τη λέξη αμαία στο 54234. Θα σας το λέω κιόλας και επαναλάβετε το και στο βίντεο τουλάχιστον 2-3 φορές έτσι από λίγο για να κάνουμε το καλό. 1,23 του ευρώ πηγαίνουν εκεί. Παρακαλώ.